Πάμε τώρα στο Αλεποχώρι. Τέσσερα παιδιά έπαιζαν χθες το βράδυ και μπήκαν στο σπίτι αυτού του ανθρώπου που βλέπετε. Ο άνθρωπος αυτός περιγράφεται σαν λίγο ιδιόρυθμος. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Έβγαλε όπλο, το οποίο κάτι είχε νόμιμα. Πυροβόλησε. Δύο από τα τέσσερα παιδιά, ένα 14χρονο αγόρι και ένα 16χρονο κορίτσι, τραυματίστηκαν. Ο ίδιος είπε ότι το έκανα γιατί θεωρούσα ότι είναι κλέφτες που είχαν μπει στο σπίτι μου. Εδώ είναι το αγόρι. Τραυματίστηκε πιο ελαφρά. Το κορίτσι είναι λίγο βαρύτερα, αλλά φαίνεται ότι η κατάστασή του είναι ελεγχόμενη. Ο άνθρωπος οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει, τι καταγράψαμε από χθες το βράδυ μέχρι και πριν λίγο. Σε αυτή την αυλή, μέσα σε αυτό το σπίτι, τέσσερα ανήλικα παιδιά λίγο έλειψε να χάσουν τη ζωή τους όταν βρέθηκαν στο στόχαστρο του ιδιοκτήτη που βγήκε και τα πυροβόλησε. Ενός 70χρονου που υποστηρίζει ότι το τελευταίο διάστημα είχε ανοιχτούς λογαριασμούς μαζί τους και βγήκε εκτός σε αυτού όταν τη νύχτα τα είδε από το παράθυρο. Η αυτοψία του Live News στο σημείο, οι μαρτυρίες κατοίκων για τον άντρα που λίγο έλειψε να γίνει δολοφόνος, μαζί με τα νέα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, προκαλούν αντιδράσεις στην περιοχή και συζητήσεις από το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα. Η παρέα των τεσσάρων αγοριών, σύμφωνα με μαρτυρίες, έπαιζε ένα παιχνίδι με την πρόκληση να μπουν μέσα στο σπίτι του 70χρονου. Από αυτήν εδώ τη μάντρα, οι δύο ανήλικοι φαίνεται ότι πήδηξαν μέσα στην αυλή του σπιτιού. Τα τέσσερα παιδιά βρίσκονται μέσα στην αυλή και ξαφνικά ακούγονται πυροβολισμοί. Τα δύο, ηλικίας 14 και 16 ετών, έχουν τραυματιστεί και πέφτουν στο έδαφος. Η θεία του ενός μιλάει στο Live News σοκαρισμένη από τα όσα έγιναν και ταυτόχρονα ανακουφισμένη, αφού όπως μας λέει δεν κινδυνεύει η ζωή του ανιψιού της. Δεν συντρέχει πρόβλημα κανένα. Το παιδί είναι καλά. Περιμένω τα αποτελέσματα της εξετάσης ευτυχώς και το ένα και το άλλο. Δεν έχει βρει κάτι σοβαρό, ζωτικά όργανα να κινδυνεύουν οτιδήποτε. Είμαστε σε αναμονή κι εμείς. Εκτός κινδύνου και ο δεύτερος τραυματίας ηλικίας 16 ετών. Ο θείος του προσπαθεί ακόμα να πιστέψει τα όσα έγιναν λίγα μέτρα από το σπίτι του. Τα παιδιά αυτά μπήκαν προφανώς για παιχνίδι μέσα, έτσι. Και ο άνθρωπος αυτός έβγαλε καραμπίνα. Έτσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια ομάδα παιδιών που παραθέριζε στην περιοχή έπαιζε το παιχνίδι «Θάρρος ή αλήθεια». Τέσσερα από αυτά σκαρφάλωσαν λίγο μετά τις 2 τη νύχτα και πήδηξαν μέσα στην αυλή. Ο κύριος αυτός ήταν λίγο... δεν είχε πολλές συναναστροφές με τους γύρω. Δεν ήταν όπως ήμασταν όλοι μαζί εκεί οι οικογένειες. Που θα βγαίναμε, θα κατεβαίναμε στην παραλία, όλοι μαζί θα μιλάω. Ήταν λίγο πιο απόμακρος. Το μεσημέρι, ο 70χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Λίγες ώρες νωρίτερα έλεγε σε γείτονες και φίλους του πως το κακό με τα παιδιά που έπαιζαν και τον πείραζαν τις τελευταίες μέρες είχε παραγίνει. Κάθε βράδυ τα παιδάκια με πειράζανε. Το είχα σαν παιχνίδι. Μου χτυπούσαν την πόρτα, μου πετούσαν τα νικεδάκια και γι' αυτό τα πυροβόλησα. Στους αστυνομικούς όμως που ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν στο σημείο, έδωσε αρχικά μια διαφορετική εκδοχή. Μπήκαν στην αυλή και φοβήθηκα ότι ήταν ληστές. Έβγαλα το όπλο που είχα και τα πυροβόλησα χωρίς να το σκεφτώ. Ενώ λοιπόν στους γείτονες λίγο μετά τους πυροβολισμούς έλεγε ότι ήξερε τα τέσσερα παιδιά που μπήκαν στην αυλή του, στους αστυνομικούς ανέφερε ότι φοβήθηκε επειδή, όπως είπε, πίστεψε ότι επρόκειτο για ληστές που ήθελε να του κάνουν κακό. Ήμουν μέσα στο σπίτι και άκουσα θόρυβο. Είδα από το παράθυρο κινήσεις και πήρα την καραμπίνα. Πυροβόλησα γρήγορα για να μην τους επιτρέψω να προχωρήσουν. Οι αντιφάσεις και το ότι πυροβόλησε σε ευθεία βολή είχαν ως αποτέλεσμα να του απαγγελθεί η ανώτατη κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει στο δικό του κόσμο, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αν σκεφτείτε, ας πούμε, ότι όλο αυτό το σπίτι το φτιάξε μόνος του, πέτρα-πέτρα. Παίζανε θάρρος ή αλήθεια για τα παιδιά και κάποιος έβαλε πρόκληση να επιδείξει τη μάντρα. Οι αστυνομικοί εμφανίζονται πεπισμένοι πως ο 70χρονος γνώριζε από την πρώτη στιγμή ποιους έβαλε στο στόχαστρο. Και 12 και 1 και 2 είμαστε όλοι έξω εκείνες τις ώρες. Θα καθόμαστε, θα μιλάμε, δεν είναι δηλαδή ώρες που είναι. Τι να σας πω, καλοκαίρι καθόμαστε λίγο μέχρι παραπάνω έξω. Ακριβώς όπως σας το λέω. Τα παιδιά σαν νέα παιδιά θα κάτσουν, θα είμαστε στη μία αυλή, θα είναι στην άλλη αυλή, θα κατέβουν στην παραλία, θα κάνουν μια βόλτα. Στο σημείο μετά τους πυροβολισμούς επικρατεί αναστάτωση. Κάτοικοι της περιοχής ειδοποιούν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ με τα δύο τραυματισμένα παιδιά να μεταφέρονται σε νοσοκομείο της Αθήνας. Το ένα χτυπημένο στο πόδι και το άλλο κάτω από το μάτι. Πληροφορηθήκαμε από το συγγενή ότι πάνε όλα καλά.
Έχουμε διαφύγει τον κάθε κίνδυνο, περισσότερο για το μάτι. Το άλλο παιδί είναι στο παίδον, του βγάζουν, κάνουν χειρουργείο για να του βγάλουν τα φυσίγια, ό,τι φυσίγια έχουν μείνει. Κανείς στη γειτονιά δεν μπορούσε να φανταστεί τις τελευταίες μέρες τα όσα θα συνέβαιναν. Τα παιδιά που έκαναν εκεί διακοπές συστηματικά τα τελευταία καλοκαίρια έπαιζαν και όπως συμφωνούν οι περισσότεροι, έδιναν ζωή σε ολόκληρη την περιοχή. Το να πεις μια κουβέντα κάτι δεν σημαίνει ότι φτάνεις σε τέτοιο σημείο. Οι έρευνες συνεχίζονται με το Αλεποχώρι να παραμένει ανάστατο από την παρολίγων τραγωδία. Κοιτάξτε τώρα πώς έχουν τα πράγματα από την πρώτη εικόνα που έχουμε. Δεν σημαίνει ότι είναι έτσι, αλλά η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι η εξής. Έχουμε ένα σπίτι, το σπίτι του 70χρονου. Αν το δείτε, είναι λίγο περίεργη η κατασκευή. Δηλαδή, έξω, αν μπορούσαμε να κρατήσουμε το πλάνο σταθερό το προηγούμενο, κύριε Λαζάνη, αυτή είναι η πόρτα. Εδώ αυτό το πλάνο, ναι. Έχει μια σημαία βάλει. Εδώ είναι λίγο σαν πύργο στο σπίτι. Σαν βίγλες εδώ πάνω δηλαδή. Έχει ένα θηρεό. Το σπίτι μέσα είναι υποκατασκευή. Βλέπετε ότι εδώ και τα κουφώματα δεν έχουν μπει. Δηλαδή ένα μικρό μέρος του σπιτιού φέρεται ότι κατοικείται. Ο ιδιοκτήτης, ο 70χρονος, φαίνεται να είναι ένας ιδιόρυθμος άνθρωπος. Πιθανώς και τα παιδιά, αν όντως είναι αυτό που λένε ότι παίζανε ένα παιχνίδι και είπαν να μπούμε μέσα στην αυλή, ή αν ισχύουν αυτά που λέγανε ότι πήγαν να τον προκαλέσουν, εδώ έχει γράψει και το όνομά του στην πόρτα, όπως είδατε, να ήθελαν και αυτά να παίξουν. Πειράζοντάς τον. Ό,τι έγινε, έγινε στην αυλή του σπιτιού, μέσα στο σπίτι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Όμως από τα λεγόμενά του, και θα τα πούμε σε λίγο και με τον δικηγόρο του, προκύπτει ότι ήξερε ότι πυροβόλησε τα παιδιά. Αν όντως τα παιδιά τον ενοχλούσαν, θα μπορούσε να πάρει ένα τηλέφωνο την αστυνομία. Θα μπορούσε να κάνει αυτό που θα έκανε κάθε λογικός άνθρωπος. Όχι να πάρει το όπλο και να πυροβολήσει, γιατί θα μπορούσαμε σήμερα να μιλάμε για νεκρό παιδί. Νεκρό παιδί. Ευτυχώς δεν κάνουμε τέτοιου είδους συζήτηση. Πήγε στα δικαστήρια λοιπόν να δούμε την Βάσο Παλαιό για να μας πει τι ακριβώς έγινε εκεί στην Ευελπίδα. Οδηγήθηκε γύρω στη μία στα δικαστήρια της Προεισχολής Ευελπίδων. Ο εισαγγελέας αποφάσισε, Νίκο, να του ασκήσει ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή κατηγορία. Έτσι ακριβώς. Είναι η ανώτατη που μπορούσε να του ασκηθεί για την συγκεκριμένη πράξη. Που σημαίνει ότι έκρινε ότι δεν ήταν σε άμυνα. Δηλαδή, εκείνος τι αρχικά είπε που μετά το πήρε πίσω, ότι νόμιζε ότι ήταν κλέφτες. Πήρα το όπλο, νόμιμα το είχα, πυροβόλησα για να προστατευτώ. Η δίωξη αυτή δεν συνάδει με αυτόν τον ισχυρισμό. Φαίνεται ότι έχει υιοθετήσει η δικαιοσύνη την εκδοχή αυτή που είπαμε και εμείς νωρίτερα. Ότι δηλαδή προφανώς τον ενοχλούσαν τα παιδιά, ήξερε τι έκανε, πήρε την καραμπίνα και πήγε να τα πυροβολήσει, ξέροντας και ποια είναι και τι κάνει. Νίκο, να πούμε ότι παραπέμφθηκε στον ανακριτή και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη το πρωί. Τώρα να σου πω από ό,τι. Και μένει κρατούμενος βέβαια μέχρι την Τρίτη, έτσι. Αυτό νοεί. Φυσικά, παραμένει κρατούμενος μέχρι να απολογηθεί στον ανακριτή. Από όσα μας είπε ο δικηγόρος του μετά, ο κύριος Γιάννης Γλύκας, ο ίδιος αρνείται την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και λέει ότι πυροβόλησε τις φιλοσχές χωρίς να γνωρίζει ότι από πίσω βρισκόταν τα δύο ανήλικα παιδιά. Θα δούμε και τι θα υποστηρίξει ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη και θα κριθεί φυσικά η ποινική του μεταχείριση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσο Παλαιό. Πάμε τώρα στο Μαρίνο Αλιφέρη, να τον δούμε. Ο αστυνομικός μας συντάκτης βρίσκεται εκεί, έξω από αυτή την πραγματικά περίεργη κατασκευή. Έτσι, δεν είναι και το πιο συνηθισμένο οίκημα. Μαρίνα, για πες μας, τι λέει το ρεπορτάζ σου. Και εδώ όλοι, όπως καταλαβαίνουμε, Νίκο, σήμερα μιλούν για αυτό το τρομερό περιστατικό που έγινε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανήλικα παιδιά. Είμαστε στο σπίτι του 70χρονου, εδώ που έγιναν όλα λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα. Από αυτήν εδώ τη μάντρα, στην οδό Παρθενώνος, λέτε ότι μπήκαν μέσα στην αυλή, μαζί με τον Νίκο Λιβιαράτο, θα φτάσουμε στο σημείο να σας δείξουμε και λίγο την αυλή του σπιτιού. Μπήκαν λοιπόν μέσα στο σπίτι. Εδώ βλέπετε πλέον την αυλή του σπιτιού, εκεί όπου φαίνεται ότι τους αντιλαμβάνεται ο 70χρονος λίγο πριν τις 2 ή λίγα λεπτά μετά, ένα εργοτάξιο, μετά τα μεσάνυχτα. Όπως το βλέπουμε, να πω ότι την περισσότερη δουλειά την έκανε ο ίδιος ο 70χρονος. Μάλιστα, αρκετές από αυτές τις πέτρες τις κουβάλαγε, λέει, μόνος του. Δεν άφηνε κόσμο να μπει μέσα στο σπίτι. Έφτιαχνε το σπίτι μόνος του και είναι, το βλέπουμε, τελείως ημιτελές. Δηλαδή, είναι σε τέτοια κατάσταση που απορείς πώς μένει κάποιος μέσα σε αυτό το σπίτι. Ίσως υπάρχει κάποιος χώρος που έχει τελειώσει πιο πολύ, γιατί βλέπουμε όλα τα κουφώματα εδώ μπροστά να είναι ανοιχτά, δεν υπάρχουν κουφώματα δηλαδή, και βλέπουμε κάτω εδώ ένα γιαπί, έτσι.
Είναι, ναι. Το σπίτι το έφτιαχνε, το είπαν, ακούσαμε και στο βίντεο τις δηλώσεις των κατοίκων ότι το έφτιαχνε μόνος του 70χρονος. Και έχουμε πλέον λίγο μετά τις δύο τους πυροβολισμούς σε βάρος της παρέας των ανήλικων αγοριών. Καταλαβαίνουμε ότι επικρατεί πανικός. Είναι μια περιοχή όπου έχει πάρα πολλά σπίτια γύρω από την μονοκατοικία εδώ του 70χρονου. Όλοι πετάχτηκαν έξω. Είναι καλοκαίρι. Αρκετοί δεν έχουν κοιμηθεί εκείνη την ώρα. Έφτασε και η αστυνομία στο σημείο. Και υπήρξαν οι πληροφορίες ότι μπορεί αρχικά να πίστεψαν ότι πρόκειται για κάποια απόπειρα ληστείας. Φαίνεται τουλάχιστον με όσα έχουμε καταφέρει εμείς να μάθουμε από τους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση, ότι γνώριζε ο 70χρονος ποια ήταν τα άτομα τα οποία είχαν μπει στο σπίτι του. Τουλάχιστον αυτές τις πληροφορίες έχουμε αυτή την ώρα. Δεν ξέρουμε αν θα αλλάξει όσα υποστήριξη. Θα μας τα πει και ο δικηγόρος του Μαρίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Έχει ένα πράγμα σαν θηρεό, κάτι εκεί. Μπροστά στο σπίτι έχεις διακρίνει, τι είναι αυτό, δεν, από αυτή τη γωνία που είσαι. Θα προσπαθήσουμε να σας το δείξουμε. Ναι. Το θηρεό, ναι. Το οικόσιμο. Είναι αυτό εδώ. Φαίνεται ότι είναι ένα δελφίνι με έναν άνδρα και μία τρίαινα στο χέρι. Από πάνω έχει μία κορώνα. Δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι γράφουν τα γράμματα από αυτό το σημείο που προσπάθησε. Δεν το ξέρω είναι τι είναι αυτό ή αν σημαίνει. Ξαναλέω, είναι μια πραγματικά περίεργη κατασκευή που την έφτιαχνε μόνο στο 70χρονος. Είναι ένα περίεργο σκηνικό, όπως και αν το δει κανείς, έτσι, αυτό το σπίτι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μάριο Αλιφέρη και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ίσως τι μπορεί να συμβαίνει. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα και με τον δικηγόρο, τον κύριο Γλύκα. Πριν όμως να ακούσουμε αυτό που καταγράψαμε πριν από λίγα λεπτά. Βρήκαμε λοιπόν και μιλήσαμε με τη μητέρα του 14χρονου αγοριού. Θυμίζω είναι δύο τα παιδιά που τραυματίστηκαν. Ένα 16χρονο κορίτσι και ένα 14χρονο αγόρι. Το αγόρι είναι και σε πολύ καλή κατάσταση. Το κορίτσι είναι λίγο βαρύτερα. Να ακούσουμε τη μητέρα του αγοριού. Πρέπει να μπει σε χειρουργείο σε λίγο. Έχει να κάνει κάποιες επεμβάσεις. Περά τον έχει βρει σε κάποιο αριστερό σημείο. Έχει πολλά σκάγια πάνω του. Πρέπει να καθαριστεί. Πρέπει να γίνει χειρουργείο. Αυτή χθες το βράδυ. Βγήκε ο κύριος με την καραμπίνα και χτύπησε τα παιδιά. Είναι γείτονας. Είναι εκεί στη γειτονιά. Είναι με ένα διέξοδο και είναι 10 σπίτια. Όλοι είναι μια γειτονιά. Ένα γνωρίζει τον άλλον. Παρά ο κύριος αυτός έχει την τρέλα του. Καλώς να τιμωρηθεί. Λίγο αντικειμενικός νομίζω πως ήταν. Δεν μιλούσε για πόλεμο όλο τον κόσμο. Αναρχικός τύπος. Τα κανάλια να μιλάνε ότι τα παιδιά ήταν Ρωμά και λοιπά. Είναι αριστούχοι μαθητές. Μπορούμε να δούμε τώρα τον κύριο Γλύκα. Η σύνδεση δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Καλησπέρα κύριε Γλύκα. Καλή σεζόν. Καλησπέρα κύριε Βαγγελάτε και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σεζόν έχουμε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τι εκδοχή δίνει ο εντολέας σας, ο 70χρονος? Αποδέχτηκα την πρόσκληση της φιλόξενης εκπομπής σας, πρώτα απ' όλα κυρίως για να μεταφέρω τη συντριβή του 70χρονου και τη μεγάλη συγγνώμη προς και στα παιδιά αλλά και προς τις οικογένειες των παθόντων. Ξεκινάμε από αυτό. Θα μου επιτρέψω να αποτυπώσω μια μικρή διαφωνία και χωρίς να έχω καθόλου επαφή με τη δικογραφία, καθότι λήψη δικογραφία θα έχουμε τη Δευτέρα το πρωί, γιατί τελειώσαμε πάρα πολύ αργά το μεσημέρι στην Ευελπίδο. Ότι όσον αφορά το γράφημα το οποίο μεταφέρατε πριν από λίγο, δεν ανταποκρίνεται πουθενή στην πραγματικότητα. Προφανώς δεν καταλογίζω οποιοδήποτε. Ναι, όχι, εμείς προσπαθήσαμε να δώσουμε μια απεικόνηση. Έχει σημασία να ακούσουμε τι λέει και ο άνθρωπος ο ίδιος. Να πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής κάποια παιδιά και μάλιστα σε ευθεία βολή. Δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι πάρα πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Ξαναλέω ότι δεν καταλογίζω κανένα λόγο στη φιλόξενη εκπομπή. Ναι, κατανοητό. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Ο άνθρωπος αυτός έχει δεχθεί τουλάχιστον στο παρελθόν άλλες τρεις επιθέσεις, αυτή είναι η τέταρτη, από ανθρώπους που δεν γνωρίζει, του έχουν αφαιρέσει αντικείμενα, έχει καταγγείλει στις αρχές, αισθάνεται μόνος, αισθάνεται και καταγγείλει κάθε φορά την έλλειψη αστυνόμευσης. Είναι πάρα πολύ μακριά αυτά τα οποία ακούστηκαν, ότι γνώριζε ότι είναι παιδιά κλπ. Δεν γνώριζε πουδενή ότι είναι παιδιά, γνώριζε ότι επιτίθεται από κάποιους ανθρώπους που θέλουν να τον κλέψουν ή να τον ληστέψουν. Ή ενδεχομένως και κάτι άλλο. Ναι. Η κυνηγητική καραμπίνα είναι νόμιμη, έχει άδεια για αυτή. Το όλο περιστατικό έχει συμβεί εντός της σφαίρας ιδιοκτησίας. Όπως είπατε κι εσείς πάρα πολύ σωστά, έγινε εντός της σφαίρας ιδιοκτησίας.
υπάρχει ένας τρίμετρος φράχτης που σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν όταν τελεί την πράξη αυτή έχουν μπει στην ιδιοκτησία του. Να ρωτήσω κάτι, θα σας το ρωτήσω κάνει, κύριε Γλυκά, ευθέως όπως κυκλοφορεί, γιατί το ρεπορτάζ μας το έχει βγάλει. Λέγεται λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας ιδιόρυθμος άνθρωπος, μοναχικός, ένας άνθρωπος ιδιόρυθμος, μην πω περισσότερα. Ότι παιδιά αρκετές φορές μπορεί να πήγαιναν, να έπεσαν εκεί, να τον πείραζαν, ίσως να προσπαθούσαν με κάποιο τρόπο, ας πούμε, να παίξουν. Όχι τον πιο θεμητό τρόπο θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί. Και ότι είχαν και άλλες φορές μπει στον κήπο, στην ιδιοκτησία του, όπως το είπατε. Και ότι εκείνος, ξέροντας, λένε άνθρωποι της περιοχής, ότι είναι τα παιδιά, βγήκε και πυροβόλησε, ενώ θα μπορούσε να έχει πάρει την αστυνομία τηλέφωνο. Και όπως και να το κάνουμε, όταν πυροβολείς κάπου, δεν ξέρω αν είναι ευθεία η βολή, όχι, δέχομαι και σέβομαι αυτό που είπατε, ότι μπορεί να μην είναι ευθεία, αλλά όταν πατάς τη σκανδάλη και φεύγουν τα σκάγια, μπορεί να έχει το τίποτα, τραυματία ή νεκρό. Δεν δικαιολογεί κανείς το τράβημα του όπλου, δεν δικαιολογεί κανείς την οποιαδήποτε βολή. Το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αυτό το οποίο λέμε ξεκάθαρα είναι το εξής, ότι εντός της σφαίρας ιδιοκτησίας, νύχτα, χωρίς καθόλου φωτισμό, κάποιοι άνθρωποι μπήκαν στην ιδιοκτησία του. Ναι. Δεν διακρίνει τίποτα. Βλέπει δύο φιγούρες, δύο σκιές, και προκειμένου να εκφοβήσει τις δύο σκιές, πυροβολεί προς τις φιλοσιές, προς τους θάμνους, όπως είναι ορατές από το βίντεο το οποίο είδαμε πριν από λίγο. Λοιπόν. Εκεί πίσω από τις φιλοσιές είναι κρυμμένα δυστυχώς τα παιδιά, δύο άλλοι άνθρωποι, τους οποίους δεν βλέπει καθόλου. Και εκεί από αυτό το συμβάν έχουμε δυστυχώς αυτή την τραγική εξέλιξη, που ευτυχώς κατά τα άλλα είναι μια ήπια εξέλιξη όπως αποτυπώνεται. Η χειρότερη δυνατή. Κύριε Γλυκά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γλυκά. Είναι ο δικηγόρος, είπαμε, του 70χρονου. Θα δούμε πια την ποινική του μεταχείριση. Είπαμε, είναι βαρύτατη η κατηγορία. Αν δηλαδή θα αφαιθεί ελεύθερος ή θα προφυλακιστεί την Τρίτη μετά την απολογία του. Φέτος το χειμώνα, όλη η Ελλάδα σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά. Ορεινά χωριά. Πανέμορφα ποτάμια. Και απόλαυσε κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς. Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Και καλό καλοκαίρι. Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.